λένε, αυτό είναι πρόβλημα. Άρα κανείς δεν μπορεί να τα αφισβητήσει, δεν είναι μια άποψη 30 συναδέλφων στο προδέκτα σήμα της ΚΕΝΤΕ, είναι μια άποψη πάρα πολλών συναδέλφων. Και αυτό το τέχνος, με αυτό το τέχνος θα πάμε να κάνουμε τη διαπραγμάτευση τι μπορούμε, εν πάση περιπτώσει, να πετύχουμε καλύτερο από ό,τι υπάρχει. Δημήτρη. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ φίλε Πρόεδρε των Παλαιών Ημερών, ο Μινών έχει το θλιβερό προνόμιο για τους εξημών νομικούς privilegium odiosum να είναι, να προείστε του μεγαλυτέρου σε έκταση Δήμου της Ελληνικής Επικρατείας το 1.600 τετραγωνικό χιλιομέτρων δηλαδή και περιγράμματος ακτών 400 χιλιομέτρων και έχει σημασία και το περίγραμμα των ακτών για τα προβλήματα και τους θαλάσσιους οικισμούς και τους δρόμους που οδηγούν προς τα εκεί. Θα έλεγα ότι εάν τα όσα ακούστηκαν είναι αληθή από εμπειρότερους συναδέλφους, πρωτοίσακτος στην τοπική αυτοδιοίκηση είμαι, γονεδιατέλησε να μάθει σε αρετός, βουλευτήσε και 15 ετία, αλλά ήταν αλλιώς τα πράγματα τα εύκολα τότε και ο Θεός ήταν χαμηλός. Πάρα πολλά υπήρχαν και χρήματα και φαίνεται ότι υπήρχαν χρήματα, ειδού το αποτέλεσμα του φαινομένου ότι υπήρχαν χρήματα σήμερα. Επομένως, δεν θα επαναλάβω τα όσα ετέθησαν υπόψη του Προεδρού και στα σακουάσου μας. Εκείνο όμως που δεν ακούστηκε, κύριε Πρόεδρε, είναι ότι ο Καλλικράτης κατ' εμέ κάκο κράτης εισάγει τεράστιο αίμα δημοκρατίας. Γιατί τι νομίζετε πως μέχρι τώρα ακούστηκα, αν είμαστε εμείς η αυτοδιοίκηση καλύτεροι διαχειριστές από το κράτος στην παροχή υπηρεσιών στους συμπολίτες μας, και ο φασισμός, και ο ναζισμός, και ο κομμουνισμός και τα τακτικά πολιτεύματα είχαν υπηρεσίες αμέσως και ασφαλούς παροχής υπηρεσιών. Μα δεν είναι αυτό το πρόβλημα στις μέρες στις οποίες διάγουμε κατά τη γνώμη μου πάντων του μηνό. Εξαίρετε, φίλε κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το έλλειμμα της δημοκρατίας, η κατάπτωση του πολιτικού συστήματος, παθομολογούμενα ζητήματα. Δεν έπρεπε να κονωθεί με τη λειτουργία αυτού του πρωτοκύτταρου της δημοκρατίας κατά τον Ανδρέα, από τον Ανδρέα τον Ρεΐμνησο και άλλους, δεν έπρεπε να σκεφτούμε λίγο απάνω στους δημιουργούς της ενίας της αυτονομίας των πολιτών, τον Δανιηλίδη, τον Κορνίλιο Καστοριάδη, να δούμε ειδικά, αν δηλαδή στην πράξη τα τριμμένη συμβούλια τα τοπικά, το μονομελές συμβούλιο των κοινοτήτων μας, τα πενταμελή συμβούλια είναι και όργανα πραγματώσεως στο χωριό της δημοκρατίας, η οποία έχει πεθάνει κυριολεκτικά πρώτον με τον Καποδίστρια που αποτέλεσε την πρώτη αναδίπλωση της αυτοδιοικητικής εξουσίας προς συγκεντρωτική τάση και δεύτερον με τον Καλλικράτη, ο οποίος κατά την άποψή μου και κατά το κείμενο του νόμου έριξε και τη χαριστική βολή. Ή θα πούμε λοιπόν, εγκαταλείπουμε τα χωριά με τις αραχνοήφαντες εκείνες σαν δίκτυ διάκριτο αρμοδιότητες τις οποίες ο νόμος τους δίνει και γι' αυτό κανείς δεν θέλει να πάρει γίνει πρόεδρος στο πλειό του. Εκτός αν είναι καμία εξημένη κεφαλή. Αλλά εξημένη κεφαλή δεν ήταν ο Ζωζ Πομπιτού για παράδειγμα, ο οποίος ήταν πρόεδρος της κοινότητας των 500 κατοίκων στην Γαλλία και ταυτόχρονα πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας των 50 εκατομμυρίων πολιτών. Τι έχουμε λοιπόν ως προς αυτό το ζήτημα να πούμε? Εγώ σας άκουσα αν έχουμε τραυλικούς, αν θα πάρουμε τα λιμάνια και τέτοια και τέτοια. Δεν μπορεί να είμαστε τεχνικοί του συστήματος αν θα διαβώσουμε καλύτερα. Εμείς το σύστημα θα κρατούμε το λαδικό εκείνο να ρίξουμε λίγο γράσο, λίγο λάδι για να κυλήσει τι. Η λύση του προβλήματος ή η δημοκρατία που στις μέρες μας είναι το ζητούμενο. Που δεν τολμά βουλευτής, υπουργός, αρχικός κόμματος κανένας να περπατήσει μες στους δρόμους και τον φτύνουν και τον πετρελαιούν και τον χτυπούν με οπλάδες και κλέφτες στις στάδες. Να έχει πολύ ένας άλλος χρόνος. Και δείτε κύριε συνάδελφοι, που δεν αναλύθηκε από τη σημερινή
πρώτη παρθενική για μένα συνεδρίαση, η απολούσια στους εξήμων. Έλλειμμα δημοκρατίας και πώς αντιμετωπίζεται. Επιμέρους τώρα ζητήματα, επειδή δεν είναι πολιτικός τύπος όμως, εκλέχτηκα ονομάζοντας τον Καλλικράτη Κακοκράτη, ανεξάρτητος ειλικρινέστατα, πολυσυνθετικός και πολυσυνθετικός ο συνδυασμός της λαϊκής ενότητας, της οποίας ηγούμε για 14 ετία, 3 φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο, και που να ξέρετε πως για να εξαπατήσω ένα παιδί ψηφοφόρο χρησιμοποίησε και τον όνομα της Ουνιτάρου Ποπουλάρου που λέγεται Λαϊκή Ενότητα, μήπως τρυπώσω στα ποδάρια των κουμάτων και κατορθώσω και αναγνωριστώ στον ανθρώπο του Λαμαρχίδη και νύν του Δημαρχίδη, κατά τον μεγάλο συμπληρώνω κομικό της αρχαιότητας που είναι εκπτήσεστε. Υπήρχαν οι μεγάλες αρχές και μικρές αρχές καταγραφικών δίκαιων ή αρχίδια, που δεν τις συγκεκριμένες. Αλλιώς παρέφερε τη λέξη αυτή η πιάτσα σήμερα. Αυτά κατά την επιστήμη και τέλος πάμε τώρα στα παρακάτω. Πρέπει να ασχοληθώ και με μερικά τέτοια τρέχοντα ζητήματα. Νησιωτικός Δήμος. Προτείνω το δεύτερο συνέδριο ή όπως αλλιώς θα ονομαστεί η σύγκλησή μας να πραγματοποιηθεί σε ένα νησιώτικο δήμο. Άλλο η στεριανή Ελλάδα, άλλο τα νησιά. Το αντιλαμβάνεστε. Τέρμα συνέδρια στην Αθήνα. Τέρμα! Γιατί επιβεβαιώνεται ότι η Ελλάδα είναι μόνο η Αθήνα. Ακόμα μια φορά και είναι δυστυχώς. Ό,τι προσπάθειες και να καταβάλουν. Φιλότιμοι συνάδελφοι, οι οποίοι έχουν καεί σαν το δαδί, έχουν λιώσει σαν το κερί στα βουνά και στα νησιά, δεν μπόρεσαν να ανατάξουν τον ασθενή από τον βέβαιο θάνατο. Και θα επιταθεί, θα το δείτε στην απογραφή που μένει να γίνει σε 2 μήνες. Θα δείτε τον πληθυσμό των νησιών, ιδιαίτερα των μικρών. Δεν είναι καλοκαίρι πάντα στα νησιά, όμορφος ο καιρός, είναι και το χειμώνα, αλλά και άγριος. Και ιδίως στο Αιγαίο, την πιο πολύ συζητημένη θάλασσα, άντε την Ευφυγίας, εγώ τη λέω αντιπαραθέσεως πολιτισμών, πολιτισμών. Και νομίζω ότι θα σκεφτείτε και θα συμφωνήσετε μαζί μου. Επομένως, για εμάς τους νησιώτες υπάρχει αυτό το αίτημα και νομίζω ότι συμφωνούν οι αναπομείνοντες συνάδελφοί μου του Αιγαίου ιδίως περάνους. Του Αιγαίου ιδίως περάνους που δεν έχει καμία σχέση με το Ιόνιο. Όχι ότι δεν είναι νησιώτες εκεί, αλλά είναι άλλου είδους νησιώτες. Βλέπουν προς την Ιταλία και έχει σημασία να βλέπεις προς την Ιταλία. Παραδείγματος χάρη, αγρίεσαι και εμπνέεσαι των δραστηριοτήτων, για παράδειγμα του κ. Μπερουσκόνη, ενώ μπορεί νομικά να επιτραπεί λόγω εκτάκτου ανάγκης. Σαν έγινε σεισμός, πριν πει ο καταποντισμός, σαν έγινε εποπλισμός, έκτακτη ανάγκη δεν είναι ότι έριξαν βασικά οι συμβάσεις αυτών και για όλους υγείας τα σκουπίδια θα ξεπεράσουν και φτάσεις της Θεσσαλονίκης. Τι θα γίνει δηλαδή τελικά. Υπάρχουν και οι συμβάσεις των εργολάβων. Και αυτές έχουν λήξει. Εάν βαστίζετε το πρόβλημα, θα σας ευγνωμονώ. Τέλος, υπάρχουν διοικητικά ζητήματα και λίγο πάρα πολύ σοβαρά. Μια σειρά στελεχειακού προσωπικού, δεν ακούω ότι υπάρχει στην ΤΕΡ. Θέλει να σπάει ένας δήμαρχος, θέλει να έρθει καθή και δεν μπορώ, διότι λείπει η εξής φράση νομική. Τα παραπάνω ισχύουν και για το προσωπικό που υπηρετεί στις τοπικές ενώσεις δήμων και κοινοτήτων. Δηλαδή τι υπάρχει, υπάρχει τριτή διάταξη νόμου του 3.584-37, κύρωση του κώδικα κατάστασης δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων γνωστών, η οποία λέει στις θέσεις αυτές, για τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Δήμου, που προβλέπεται κατά το άρθρο 161 παράγραφος 2, λέει ο νόμος, στις θέσεις αυτές επιτρέπεται και ο διορισμός υπαλλήλων και λειτουργών του δημοσίου τομέα, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει ανεξάρτητα από τη σχέση με την οποία υπηρετούν σε αυτές. Επίσης, στις θέσεις αυτές επιτρέπεται και ο διορισμός υπαλλήλων των νομικών αυτοδιοικήσεων. Εξαιρούνται οι υπάλληλοι οι οποίοι υπηρετούν στον ίδιο Δήμο ή σύνδεσμο. Ο χρόνος υπηρεσίας και παρέμβαση. Πρέπει λοιπόν αυτή η επιτρεπτική διάταξη να επιτραπεί και στους Δήμους να μπορούν να αντλούν προσωπικό έμπειρο ή ειδικευμένο. Δεν είναι μόνο το. Έχω 3 συμβούλους.
καθηγητές και της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης δασκάλους. Τον ονομάτισα τον έναν για το ελληνικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, τον άλλο για το ελληνικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και τον τρίτον για έναν οργανισμό. Προέκυψε λοιπόν ότι αυτοί οι οργανισμοί θα γίνουν μαμούθ, τουλάχιστον ο ένας από αυτούς θα ενσωματώσει 59 μικρότερους οργανισμούς και κάνει και για τους υπόλοιπους 8 αντινομάρχης ο ένας και μόνος πρόεδρος του οργανισμού αυτού. Λοιπόν, δεν έχει την ευελιξία του θεσμού του αντιδημάρχου, το προνόμιο δηλαδή να είναι πλήρως καθοδηγητικής απασχόλησης. Θα του βγαίνει το πρωί στο σχολείο και θα γυρίσει τα πόδια με κάτι για τον πρόεδρο αυτού του οργανισμού. Όχι, άποτα. Έστω λοιπόν η επιστολή στον κύριο Ρακούση 14 του Δήμου και έγραψε εκεί που δεν βγαίνει ράδι και του λένε τι θα γίνει αυτή η δουλειά. Κάνε νομοθετική τροποποίηση. Τέλος. Για να είναι την συνέπεια του κράτους. Την έχετε ζήσει στο πετσί σας, ιδίως οι παλιότεροι. Θα θυμάζω την αντοχή σας. Έγραψε τον 4 του μηνός Ιανουαρίου. Στο ΒΑΞ. Μας έστειλαν την κατάταξη των δημαρχιών, αναδημαρχία του πρώτου 12 τιμωρίου, ως τα νύχτα. Περιχαρείς κατά πώς δεν είχαμε μία, περιμέναμε μήπως εκταμιευθεί το μεζό και απορρέσουν και δεν κυκλοφορώ σαν τον Γιάννη Αγιάννη μέσα από λαγούνια και ποτέ και φέρνω για να προς την επιβάλλει. Στις 14 έχετε νεότερο έγγραφο. Το ποσό που σας θέλουμε εκταμιεύτηκε 1.482 και τις 13 δημαρχίες τώρα. Γι' αυτό σας είπα 13 δημαρχίες ανατινάχθηκαν από τον Κακοκράτη και άφησαν σε νομικά ερήπια. Και να το βασί. Ο μεγαλύτερος έλεγχος ειδήπως με 13 δημαρχίες από άπειρους ανθρώπους περί τη διοίκηση. Τι σημασία έχει, εάν είναι κανείς δικηγόρος ή αν είναι κανείς οικονομολόγος. Μας θέλουν να πάμε να αγοράσουμε τεχνογνωσία από εκείνους οι οποίοι στα περιστήρια συνήθως των συνεδρίων ενεδρεύουν. Σας θέλουμε λοιπόν το 1 εκατομμύριο, όσο πέρυσι έστειλαν τελευταία φορά στους 13 δήμους. Σήμερα ο μήνας έχει 27. Το βαπόρι φαίνεται που τάστηκαν τα χρήματα, έχει βουλιάξει. Υπάρχει κανείς άλλος συνάδελφος από την πανδημία. Ένα ολόκληρο μήνα και τα χρωστά και τα μαλλιά παράδοση. Τι γίνεται δε τέλος των τελών με εκείνες τις κομματερές, τις περιβόητες που υπερηφάνως οι διάφορες πήραν απόφαση και είπαν επιλύστησαν όλες οι κάποτε ξέραμε τέα, κάποτε ξέραμε εμπελή, κάποτε ξέραμε οντέ, τώρα ξέραμε και 100 τέτοιους λογαριασμούς αρκτικότητα. Και στην πραγματικότητα δεν λειτουργεί. Λειτουργούν όλες. Θα πάει να μην φυλακεί ο Δήμαρχος και της ατομικής του περιουσίας, επειδή οι πρωτεύουσες έπαιρναν αυτό το πράγμα και οχικά χώρος ιδιωτικής θα πεις απορριμμάτων είναι αδύνατο να λειτουργήσει ούτε κατά πάει τέταρτον της δυνατότητας απορροφήσεως των σκουπιδιών. Αυτά ήθελα να μιλήσουν κάτι. Και αν δεν σας εγελιοποίησα, εννοώ σας έκανα να γελάσετε με αυτή την έννοια, έχει καλώς. Εάν νομίζετε ότι μου επιστρέφετε εσείς στον χαρακτηρισμό ότι είμαι γελοτοποιός σας, εγώ τον αποδέχομαι. Άλλωστε, για τον πλέον ακραίο παρατάξεων παραθέσεων εκφραστικών των σατυρικών και όχι για των σοβαρών και γλωσσιρών ιεραεξεταστών, έγιναν οι κοινωνίες καλύτερες. Σας ευχαριστώ.